Καλό βράδυ. Ακούγουμε. Ωραία. Απλά στείλτε μου να ξέρω ότι ακούγουμε, τίποτα άλλο. Ένα σχόλιο. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μαγιορκίνης είχε βγει σε μια εκπομπή στο Open στον κύριο Παυλόπουλο. Δεν τα πάω καλά με τους δημοσιογράφους, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. Λοιπόν, και να δούμε λίγο τι είχε δηλώσει, το τι φοβερό είχε δηλώσει. Έχω μια απορία, την οποία θέλω να συζητήσουμε μαζί. Όλο αυτό το διάστημα τους τελευταίους μόνο 2 μήνες πρέπει να έχουμε κοντά στα 2 εκατομμύρια κρούσματα. Ναι, ναι. Αν νομίζω ότι... Άμα το υπολογίζεις. Καλά το υπολογίζω. Μαζί με τον εμβολιασμό, γιατί δεν έχει επιτευχθεί αυτή η περιβόητη ανοσία της κοινότητας? Καταρχήν να πούμε τι είναι η ανοσία της Αγέλης, η ανοσία της κοινότητας στην οποία αναφέρεστε. Είναι η κατάσταση κατά την οποία έχει φτάσει... ο πληθυσμός σε ένα σημείο αποστηρωτικής ανοσίας, δηλαδή ανοσίας που δεν μπορεί να κολλήσει τον κορονοϊό, ναι. Σε τέτοιο επίπεδο, δεν θα κάτσω να βάλω τώρα τους αριθμούς, όπου ο ιός δεν μπορεί να συνεχίσει να μεταδίδεται. Ναι. Ωστόσο, θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας ότι η αποστηρωτική ανοσία στον κορονοϊό δεν είναι κάτι το οποίο είναι ούτε εφικτό, ούτε... διαρκές. Δηλαδή μετά από 3-4 μήνες κάποιος μπορεί να ξανακολλήσει αφού το έχει κολλήσει. Mm-hmm. Συνεπώς αυτό το σενάριο που λέμε η ανοσία της Αγέλης δεν θα επιτευχθεί. Δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται και δεν θα επιτευχθεί. Δεν το έχουμε δει και με τους άλλους κορονοϊούς. Mm-hmm. Ωστόσο είχαμε μια ελπίδα αρχικά, έτσι. Mm-hmm. Όχι πλέον. Έχει περάσει αυτό αρκετό καιρό τώρα ότι μπορεί να συμβεί σε αυτό τον κορονοϊό. Άρα σε ανοσία Αγέλης δεν πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κ. Μαγιορκίνης ξεκάθαρα βγήκε και είπε ότι στο ερώτημα του δημοσιογράφου ότι έχουμε το τελευταίο μήνα γύρω στα 2 εκατομμύρια κρούσματα και μαζί με το μαξιλαράκι τον εμβολιασμό θα έπρεπε να πλέον να έχουμε χτίσει αυτό το περίφημο τείχος ανοσίας, ανοσία κοινότητας, ανοσία γέλης, όπως θέλετε πείτε το, στη χώρα μας. Εύλογο ερώτημα, διότι επί 2 χρόνια αυτό ακούμε. Και πριν την έλευση των εμβολίων και αφού ήρθανε. Ο κ. Μαγιορκίνης βγήκε και είπε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τείχος ανοσίας, αποστηρωτική ανοσία, ποτέ. Διότι δεν γίνεται για αυτούς τους ιούς. Για τον κορονοϊό, για το SARS-CoV-2, όπως ξέραμε από την αρχή, το παραδέχεται, και για κανέναν άλλον κορονοϊό, από την οικογένειά του. Και ότι έχουμε την ελπίδα. Είχαμε την ελπίδα ότι θα γινόταν. Λοιπόν, κύριε Μαγιορκίνη, απευθύνομαι σε εσάς. Βάσει ποιων επιστημονικών δεδομένων στηρίζατε την ελπίδα σας εσείς, ο κύριος Μαγιορκίνης και η Επιτροπή Σοφών και οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η ΕΜΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη? Πώς στηρίζετε την ελπίδα σας ότι η οικογένεια των κορονοϊών, η οποία μεταλλάσσεται συνεχώς και από το 1960 μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επιστημονικά δυνατότητα να παραχθεί ένα εμβόλιο εναντίον ιών που μεταλλάσσονται συνέχεια και οδηγήσατε μια ολόκληρη ανθρωπότητα και την Ελλάδα συμπεριλαμβανομένης σε ένα γαϊτανάκι ψέματος, σε ένα διέξοδο? Να σας θυμίσω, κύριε Μαγιορκίνη, ο κύριος Τσιόδρας ως καθηγητής
Είχε συμμετάσχει στη συγγραφή ενός βιβλίου, ενός συγγράμματος, το οποίο το διδάσκονταν όλοι οι φοιτητές ιατρικής στα ελληνικά πανεπιστήμια και έλεγε συγκεκριμένα τι μέσα σε αυτό το βιβλίο. Και τον συνυπέγραφε ο κύριος Σιόδρας, ο οποίος θεωρείται ο στρατηγός της Ελλάδος, ο γιατρός της καρδιάς μας, όπως έλεγε η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Έλεγε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει εμβόλιο και ανοσία γέλης σε ιούς οι οποίοι μεταλλάσσονται, όπως είναι της γρήπης, όπως είναι η κορονοϊή. Άρα από την αρχή ο κύριος Σιόδρας έλεγε ψέματα και λέγατε όλοι σας ψέματα και δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Ποια ελπίδα, με ποια επιστημονικά δεδομένα, κύριε Μαγιορκίνη, πιστεύατε ότι υπάρχει ελπίδα? Υπάρχει ελπίδα όταν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τόσα χρόνια? Κύριε Μαγιορκίνη, μέσα στο σύγγραμμα που υπογράφει ο κύριος Σιόδρας και διδάσκονταν στα ελληνικά πανεπιστήμια, γράφει ξεκάθαρα ότι οι κορονοϊοί ενθύνονται κάθε χρονιά για το 15-20% των κρουσμάτων και το υπόλοιπο 80-85% οφείλονται στους υπόλοιπους ιούς του ανώτερου, το αναπνευστικό. Όπως σας είπα και πριν, δεν υφίσταται εμβόλιο για ιούς που μεταλλάσσονται. Δεν υφίσταται ανοσία γέλης για ιούς που μεταλλάσσονται. Αυτά είναι δεδομένα, αυτά είναι χαρακτηριστικά στοιχεία για ιούς οι οποίοι δεν μεταλλάσσονται. Ο κύριος Ευαγγελάτος, Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, όπως και όλοι οι δημοσιογράφοι, έβγαιναν και λέγανε ότι έχουμε τους καλύτερους στην Επιτροπή. Έχουμε τη λεγόμενη Επιτροπή των Σοφών. Και προσπαθούσαν τότε να βγάλουν συνδυαστικά όλα τα συγγράμματα και όλες τις δημοσιεύσεις, οι οποίες ήταν το 1/10 του κυρίου Ιωαννίδη. Τότε η Επιτροπή Σοφών, λοιπόν, σύμφωνα με εσάς κύριε Μαγιορκίνη, δεν δούλευε με τα επιστημονικά δεδομένα, δούλευε με μια ελπίδα. Όλοι εμείς σας μιλούσαμε και σας λέγαμε τα δεδομένα, τα οποία εσείς σήμερα λέτε ακριβώς τα ίδια. Καλά σας έλεγα τόσο καιρό, τσαρλατάνους, όλους σας. Λοιπόν, ένα ερώτημα δεύτερο προς εσάς κύριε Μαγιορκίνη. Φέρτε μας επιστημονικά δεδομένα από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα που να μας λένε πόσοι κολλάνε ανά 3-4 μήνες συνεχόμενα, με τι συμπτώματα, αν το νιώθουν, αν τα καταλαβαίνουν, αν καταλαβαίνουν ότι έχουν κολλήσει και πόσοι νοσηλεύονται. Για να συνεχίσουμε, τι άλλο έχει πει ο κύριος Μαγιορκίνη στη συνέντευξη αυτή? Δεν είναι εφικτό ούτε από τα χαρακτηριστικά της νόσου, ναι, ούτε από τα, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας, ιδίως με την όμικρον, για να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό της αποστηρωτικής ανοσίας που πρέπει να επιτευχθεί στο πληθυσμό, είναι κοντά στο, είναι πάνω από 90%. Ναι. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί. Αν εγώ έχω κολλήσει με όμικρον, μπορώ να ξανακολλήσω την όμικρον μέσα σε αυτό το διάστημα που λέτε? Το βασικό στοιχείο είναι ότι η όμικρον είναι κάτι σχετικά πρόσφατο, έτσι, ναι, τους τελευταίους 1-2 μήνες, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να πούμε εάν αυτό μπορεί να συμβεί. Η πιθανότητα είναι ότι μετά από 3 μήνες θα μπορεί να συμβεί, αλλά ακόμα δεν έχουμε στοιχεία, γιατί πρέπει να περάσουν 3 μήνες περίπου από την εμφάνιση της παραλλαγής για να μπορούμε να πούμε με ακρίβεια τι συμβαίνει. Βγήκε μια έρευνα του. Κύριε Μαγιορκίνη, πραγματικά με εντυπωσιάσατε μόλις τώρα, έτσι, πραγματικά με εντυπωσιάσατε. Βάσει ποιο επιστημονικό δεδομένο, κύριε Μαγιορκίνη, απαιτείται άλλος ακόμη ένας μήνας για να βγει το τελικό συμπέρασμα για την επικινδυνότητα, την έκβαση της μετάλλαξης όμικρον? Οι 2 μήνες μέχρι τώρα, από τότε που έχει εμφανιστεί η μετάλλαξη όμικρον, μας έχουν δείξει τα εξής: ότι έχουμε ελάχιστες εισαγωγές στα νοσοκομεία παγκοσμίως, ότι έχουμε μηδενικές εισαγωγές σε μεθ υγιών ανθρώπων χωρίς υποκείμενα νοσήματα, ότι έχουμε μηδενικούς θανάτους,
ο πρώτος θάνατος που πήγαν να πούνε πριν μια εβδομάδα ο κύριος Ευαγγελάτος, που και τον διόρθωσε η δημοσιογράφος του τμήματός του, ήταν ότι είπε: έχουμε δυστυχώς, παιδιά, τον πρώτο θάνατο από όμικρον. Και η δημοσιογράφος βγαίνει και του λέει: όχι, δεν καταλάβατε. Ήταν μια κυρία η οποία, ένα περιστατικό το οποίο ήταν τελικού σταδίου καρκίνο και από άλλο πέθανε. Και ο κύριος Ευαγγελάτος απλά σιωπή. Άρα για... έχουμε μηδενικούς θανάτους. Στην Ελλάδα έχουμε μηδέν. Πριν μισό μήνα είχαμε 10 θανάτους παγκοσμίως από τη μετάλλαξη όμικρον. 10 παγκοσμίως. Έχει, λοιπόν, ποια άλλα δεδομένα έχουμε? Έχουμε ανεκτή συμπτωματολογία στους ασθενείς. Άρση μέτρων και περιορισμών σε μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας θυμίσω, κύριε Μαγιορκίνη, τη μελέτη από τη Δανία, την επίσημη, με 140.000 άτομα, 31 Δεκεμβρίου, και όχι τα 7 άτομα της μελέτης που παρακάτω θα ακούσουμε στη συνέντευξη που δώσατε. Σε αυτή τη μελέτη στη Δανία, η οποία ήταν καθαρά για την μετάλλαξη όμικρον, έλεγε ότι από τους 140.000, οι 28.000 ήταν ανεμβολίαστοι και οι υπόλοιποι 112.000, οι οποίοι κολλήσανε την όμικρον, ήτανε με μία δόση, με δύο και με τρεις δόσεις. Και από αυτές τις 140.000 κόσμο που νοσούν στη Δανία από τη μετάλλαξη όμικρον, μόλις οι 93 εισήχθησαν στο νοσοκομείο και κάτω από 5 στη ΜΕΘ. Για κάντε λίγο τη διαίρεση. Για ποιο φωνικό ιό μιλάμε στη μετάλλαξη όμικρον. Εφόσον δεν πέρασαν οι 3 μήνες που λέει ο κύριος Μαγιορκίνης, από πού έβγαλε το συμπέρασμα ότι θα χρειαστεί, τρεις μήνες από τη στιγμή για να δούμε το πραγματικό πρόσωπο του θανάτου της μετάλλαξης όμικρον, από πού έβγαλε το συμπέρασμα ότι θα κολλάμε κάθε 3 ή 4 μήνες? Δώστε μας τα επιστημονικά δεδομένα, διότι όχι απλά είναι αυθαίρετο, προσπαθείτε αυτή τη στιγμή να πετάξετε τον μπαλάκι ότι πρέπει να γίνονται εμβολιασμοί. Γιατί και πιο κάτω στην ένταξη, εκεί το πάτε. Και για τους 12 μήνες ανοσία, η οποία δίνει το εμβόλιο, που τελικά είναι από τη νόσηση, θα πούμε σε λιγάκι. Για να συνεχίσουμε. Τη διάβαζα χθες, η οποία, εντάξει, έχει πολύ μικρό δείγμα, 7 άτομα, αλλά αναφέρει ότι τα ενισχυτικά mRNA εμβόλια δεν μπλοκάρουν τη λίμωξη από την όμικρον. Την έχουν κάνει νοτιοαφρικανοί ερευνητές αυτή την έρευνα. Ναι, θα πρέπει να δω λιγάκι τα στοιχεία για να δω σε τι αναφέρεστε. Το ποσοστό της αποτελεσματικότητας της τρίτης δόσης στην όμικρον είναι, υπολογίζεται, τουλάχιστον για την αποστηρωτική ανοσία, είναι πάνω από 50%. Άρα δεν υπάρχει εμβόλιο που να κάνει 100% αποστηρωτική ανοσία. Ναι. Οπότε για κάποιοι πόσο θα διάστημα τώρα... όμως, για πόσο διάστημα... Ναι, πετάγεται και ο δημοσιογράφος. Λοιπόν, αφού κύριε Μαγιορκίνη μας είπατε ότι δεν υπάρχει αποστηρωτική ανοσία για την οικογένεια των κορονοϊών για το SARS-CoV-2, δεν υπάρχει. Πριν από λίγο το είπατε στην αρχή. Για ποιο 50% μιλάτε? Και η δεύτερο και τα άτομα που έχουν κάνει δεύτερη δόση και τρίτη δόση μεταδίδουν και νοσούν. Συντριπτικά. Όπως έδειξε το Ισραήλ, σε 1 με 2 μήνες πέφτουν τα αντισώματα. Όπως έδειξε η ανακοινώση από το Ισραήλ. Πέφτουν τα αντισώματα με τα εμβόλια. Και δεν υπάρχει καμία, μα καμία, ουσιαστική διαφορά ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά συμπτωματολογίας, βαρύτητας νόσησης, εισαγωγών. Εκτός, αν στον τρίτο μήνα, όπως λέει ο κύριος Μαγιορκίνης, ο Σάλος Μάντης Κάλχας, ο όμικρον αποφάσισε να δείξει τα δόντια του θανάτου. Για να συνεχίσουμε. Κύριε Μαγιορκίνη, θέλω να πω ότι όλοι εμείς που έχουμε κάνει και την τρίτη δόση και αισθανόμαστε σχετικά ασφαλείς με τα υπόλοιπα μέτρα, τις μάσκες, την αποστασιοποίηση κτλ. Για πόσο διάστημα έχουμε αυτή την ασφάλεια? Γιατί στη δεύτερη δόση είπαμε ότι μετά από κάποιους μήνες πέφτουν τα αντισώματα, αλλά πρέπει να κάνουμε την αναμνηστική. Τα αντισώματα της αναμνηστικής, για πόσο διάστημα θα κρατήσουν?
θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν δύο τύποι προστασίας. Η μία είναι να μην κολλήσουμε και η άλλη να μην πάμε στο νοσοκομείο ή να πεθάνουμε. Ναι. Αυτή η ανοσία του να πάμε στο νοσοκομείο ή να πεθάνουμε κρατάει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ακόμα και με τη δεύτερη δόση, τα άτομα που κολλάνε την όμικρον έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα να πάνε στο νοσοκομείο από ότι αν ήταν ανεμβολίαστοι. Και θα πρέπει να έχουμε και το εξής υπόψη μας, ότι οι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις μπορεί να κολλάνε σχετικά εύκολα την όμικρον, αλλά είναι πιο προστατευμένοι, δηλαδή έχουν μικρότερη πιθανότητα να πάνε στο νοσοκομείο από ότι αν κολλάνε τη Δέλτα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι τα εμβόλια μέχρι στιγμής, ακόμα και αν έχουν αλλάξει διάφορες παραλλαγές, έχουν περάσει, έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματικά όσον αφορά το σκέλος του να πάμε στο νοσοκομείο. Και υπολογίζουμε ότι αυτή η ανοσία θα κρατάει για αρκετό χρονικό διάστημα. Εμείς, η πρώτη μας εκτίμηση είναι πάνω από χρόνο, για να πάμε σε νοσοκομείο. Λοιπόν, κύριε Μαγιορκίνη, οι δευτεροδοσικοί, όπως είπατε, έχουν αντισώματα για τη Δέλτα. Αν και εισάγονται στα νοσοκομεία, παράδοξο έτσι, έχουν αντισώματα για τη Δέλτα, αλλά εισάγονται στα νοσοκομεία για τη Δέλτα. Αυτό είναι το παράδοξο, έτσι. Πώς είναι δυνατόν να έχεις αντισώματα για κάτι το οποίο δεν σε βοηθάει να μην μπεις στο νοσοκομείο. Για ποια αντισώματα μιλάμε για τη Δέλτα, λοιπόν? Το τείχος, το φράγμα νοσίας έχει σπάσει από το Γενάρη του 2021 και σας το είχα πει από τότε. Λοιπόν, και συνεχίζετε και λέτε ότι κολλάνε εύκολα από την όμικρον οι δευτεροδοσικοί. Επομένως, δεν έχουν αντισώματα για την όμικρον, η οποία κυριαρχεί εδώ και δύο μήνες και μας δείχνει ότι είναι φαφούτα ως μετάλλαξη. Δεν οδηγεί ούτε σε εισαγωγές σε νοσοκομεία, ούτε στις ΜΕΘ. Καταλάβατε το λάθος σας? Από τη μία δημιουργεί αντισώματα για τη Δέλτα, αλλά δεν τους προστατεύει να μπαίνουν στα νοσοκομεία. Εσείς τα είπατε, δεν τα είπα εγώ. Έτσι. Έχουν αντισώματα για τη Δέλτα, όν και εισάγονται στα νοσοκομεία. Και ταυτόχρονα κολλάνε και πιο εύκολα την όμικρον. Άρα, για ποιο λόγο να υπάρχει το εμβόλιο? Ένα εμβόλιο το οποίο είναι φτιαγμένο για πρώτερες μεταλλάξεις, για προηγούμενες μεταλλάξεις και δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης για την όμικρον, όπως και για τη Δέλτα. Ένα ερώτημα θα σας θέσω πάλι. Χωρίς τροποποίηση των εμβολίων, τι να κάνει σε έναν άνθρωπο ένα εμβόλιο το οποίο για την όμικρον δεν του είναι χρήσιμο? Να σας θυμίσω την Αγγλία, να σας θυμίσω τον EMA, να σας θυμίσω το Ισραήλ. Τι έχουν πει εκεί? Ότι οι συχνές δόσεις, αυτό που λέτε κάθε 3-4 μήνες και το περνάτε πολύ εμέσως, ότι πρέπει, πέφτουν τα αντισώματα μετά από 3-4 μήνες, άρα πρέπει να κάνουμε εμβόλια συνέχεια, αφού πρέπει οι ίδιες εταιρείες να τα τροποποιήσουν για να τα δώσετε στον κόσμο. Τι είναι να δώσουμε, μπαγιάτικο, ψεύτη, χαλασμένο? Δεν είναι χαλασμένο, έτσι. Το λέω λαϊκά για τον κόσμο. Κάτι το οποίο δεν τον προφυλάσσει στις νέες μεταλλάξεις. Άρα, τι μας είπαν η Αγγλία, τι μας είπε ο ΕΜΑ, τι μας είπε το Ισραήλ? Ότι οι συχνές δόσεις ρίχνουν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου και ξεκλειδώνουν αυτοάνοσα νοσήματα ή αλλιώς τα αναζωπηρώνουν. Το καταλάβατε? Και δεν είναι αφορά μόνο, δεν αφορά τους ανεμβολίες. Τώρα μιλάω για τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί μια φορά, δύο και τρεις. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει η Αγγλία, τα είπε ο ΕΜΑ, τα είπε το Ισραήλ. Εμείς τα έχουμε πει τον Αύγουστο στον επιστημονικό κόλαφο. Τα έχουμε πει από το Δεκέμβρη του 2020. Αλλά τότε εμείς ήμασταν τσαρλατάνοι. Τώρα που βγαίνουν και τα λένε οι ίδιοι, που τα λένε και οι ίδιοι οι φορείς, οι επίσημοι. Ποιος είναι τσαρλατάνος? Πάμε να συνεχίσουμε. Έτσι, ή ναι, να καταλήξουμε. Ναι, ναι. Το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Γιατί, όπως σας είπα, η αποσυρωτική ανοσία είναι κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό σε βάθος χρόνου και πέφτει αυτός ο τύπος ανοσίας σχετικά γρήγορα. Μετά από 2-3 μήνες θεωρούμε ότι είτε έχει εμβολιαστεί, είτε έχεις νοσήσει, η πιθανότητα να κολλήσεις, αλλά ελαφριά, έτσι.
ανεβαίνει πάνω από 50%, εάν και εφόσον έρθει σε επαφή με τον ιό. Στην έρευνα που σας λέω, βρέθηκε ότι τα κύτταρα είναι αυτά που φαίνεται να καταπολεμούν το νέο στέλεχος και όχι η τρίτη σχετική δόση. Αυτό μπορεί να... Και κάτι κορυφαίο, έτσι. Καθηγητής επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος από την κυβέρνηση να διαχειρίζεται επιδημιολογικά όλα τα στοιχεία ετησίως στη χώρα και πήρε 3 εκατομμύρια ευρώ και κάθεται και ακούει την ερώτηση της δημοσιογράφου που μιλάει για μια μελέτη 7 ατόμων. Κύριε Μαγιορκίνη, δεν ξέρετε ότι μελέτη με 7 άτομα δεν υφίσταται να κάνω στατιστικά, όχι αν μια μελιτέα. Είναι αστείο. Και κάθεστε και το συζητάτε για 7 άτομα μελέτη. Και εσείς τώρα κάνετε επιδημιολογική μελέτη και παίρνετε 3 εκατομμύρια ευρώ. Βρεγμένο ξύλο που χρειάζεται. Για να συνεχίσουμε. Μπορεί να κρατήσει και για έναν χρόνο, μας έχουν πει άλλοι ειδικοί. Δηλαδή η μνήμη των κυττάρων που υπάρχει από το εμβόλιο. Η κυταρική ένωση είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, το μελετάμε βέβαια. Ναι. Κρατάει περισσότερο χρόνο από τα αντισώματα. Ναι. Ωστόσο, να έχουμε υπόψη μας ότι η κυταρική ανοσία δεν οδηγεί σε αποστηρωτική ανοσία, ιδίως σε νοσήματα του ανώτερου αναπνευστικού. Διότι τα κύτταρα, να το πω με απλά λόγια, δεν κυκλοφορούν στη μύτη, αλλά κυκλοφορούν στο αίμα. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, όταν έρθουμε σε πρώτη επαφή με τον ιό, κολλάει δηλαδή το επιθήλιο που είναι εκτεθειμένο και μετά έρχονται τα ταυκύτταρα και τον σκοτώνουν, να το πω έτσι. Οπότε σε δεύτερη φάση, σε δεύτερο κύμα, τα ταυκύτταρα βέβαια προστατεύουν από βαριά νόσο. Κύριε Μαγιογίνη, τι είναι... Το μόνο σωστό που έχει πει σε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι πράγματι, ναι, τα ταυκύτταρα δεν είναι στο επιθήλιο και όταν ο ιός πηγαίνει προς τα πνευμόνια, τότε ξεκινάει να μπαίνει μέσα, να μπαίνει στο παιχνίδι, να μπαίνει στο παιχνίδι τα ταυκύτταρα. Ναι, μόνο σε αυτό έχει πει σωστά. Από εκεί και πέρα, κύριε Μαγιορκίνη, ο ιός δεν είναι ζωντανός οργανισμός, δεν έχει βιολογικές διεργασίες για να τον σκοτώνουν τα ταυκύτταρα, τον απενεργοποιούν. Καθηγητάρά μου! Καθηγητάρά μου! Λοιπόν, θα σας πω ένα πάλι πραγματάκι. Κύριε Μαγιορκίνη, αγαπητοί Επιτροπή Σοφών, δεν υπήρχε ποτέ στην επιστήμη, μα ποτέ, έννοια, παραδοχή, ότι η φυσική νόσηση είναι υποδιέστερη της χημικής. Αποδείξτε το μας ότι ισχύει αυτό που λέτε. Η ανταπόκριση ενός ασθενούς σε επαναμόλυνση στον ίδιο ιό είναι σαφώς πιο δυναμική και αποδεικνύεται αυτό ότι οι τριτοδοσικοί, οι οποίοι νόσησαν από την όμικρον, αντιδρούν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο με όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Έχουν σχεδόν τα ίδια συμπτώματα. Αυτό σε παρένθεση, διότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και το κάθε νοσοποιητικό σύστημα είναι μοναδικό. Όμως, κατά κύριο λόγο, κατά βάση, ισχύει αυτό. Και θα σας πω και κάτι, κύριε Μαγιορκίνη. Το Ινστιτούτο Paul Ehrlich στη Γερμανία έβγαλε μια μελετούλα. Όχι τις ομελέτες της κυρίας Παγώνης, έβγαλε μια μελέτη σοβαρή. Έτσι. Η οποία τι λέει, ότι η προστασία έναντι του SARS-CoV-2 στα άτομα που έχουν νοσήσει και έχουν ανοσία φτιάξει στον οργανισμό τους ξεπερνάει τους 12 μήνες. Εκεί πήγαινε το 12μήνο που λέγατε ότι έχουμε δύο πονηρά σκεφτόμουν ότι έχουμε δύο τύπους προστασίας από τα εμβόλια, να μην κολλήσουμε και να μην πεθάνουμε, και ότι το να μην πεθάνουμε κρατά μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το 12μήνο. Πόσο όμορφα τα λέτε, πόσο όμορφα θα είναι να τα πετάξετε όλα ότι είναι στα εμβόλια. Καθηγητάρα. Και θα σας παραπέμψω, κύριε Μπαγιοκίνη, ξανά στη δεύτερη ερώτηση. Ξαναπείτε μας και φέρτε μας μπροστά μας δημόσια τα δεδομένα τα επιστημονικά που να αποδεικνύουν πόσοι κολλάνε ανά 3-4 μήνες συνεχόμενα. Τι συμπτώματα έχουν, πόσοι νοσηλεύονται και αν το νιώθουν, αν καταλαβαίνουν ότι έχουν αρρωστήσει. Τότε θα ξαναμιλήσουμε σοβαρά και επιστημονικά. Για να προχωρήσουμε. Την εκτίμηση.
απάντηση ότι το Πάσχα μπορεί να έχουμε... Λίγο, ναι. Ξέχασα. Κύριε Μαγιορκίνη, είπατε ότι αρρωσταίνουν βαριά. Όχι, κύριε Μαγιορκίνη. Δεν αρρωσταίνουν βαριά. Δεν έχουμε βαριά νόσηση. Τα ποσοστά βαριάς νόσησης είναι ελάχιστα και αφορούν άτομα μεγάλης ηλικίας, ανοσοκατασταλμένα και άλλα. Όλοι εμβολιασμένοι. Ανάλογα με το νοσοποιητικό τους, βρίσκονται στον κίνδυνο να ξυπνήσουν, να νοσοποιηθούν αυτοάνοσα. Σας τα έχουμε γράψει και σας τα έχουμε δημοσιεύσει τον Αύγουστο. Απάντηση ακόμη δεν έχουμε πάρει και είναι τέλη Γενάρη του 21. 5 μήνες μετά. Για να συνεχίσουμε. Να είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Τι συμμερίζεστε? Ή καλλιεργούμε προσδοκίες που πιθανά να διαψευστούν? Σίγουρα θα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από πέρυσι, από το περσινό Πάσχα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, όπως και τα φετινά Χριστούγεννα ήταν καλύτερα από τα περσινά. Καταλαβαίνω ότι δημιουργήθηκε έτσι μια κατάσταση, αλλά όπως και να έχει, ήμασταν καλύτερα από τα περσινά Χριστούγεννα, όπου ήταν αρκετά πιο περιορισμένη η κατάσταση. Δεν θα κάνω πρόβλεψη ότι θα φτάσουν, ξέρω εγώ, μηδενικά κρούσματα, ναι, αλλά θεωρώ ότι θα είμαστε σε μια αρκετά καλύτερη κατάσταση σίγουρα με το περσινό Πάσχα και θεωρώ θα είμαστε καλύτερα και από τώρα. Άρα, η πορεία... Δεν μπορώ να τον ακούω άλλο, εντάξει. Έχει δεδομένα ο κύριος Μαγιορκίνης, όπως τόσο καιρό που ζούσαμε με την ελπίδα. Μια ελπίδα που δεν ερχόταν σε καμία συμφωνία με τα επιστημονικά δεδομένα, έτσι. Για τυχεία νοσίας. Τώρα μιλάει ο κύριος Μαγιορκίνης ότι τα φετινά Χριστούγεννα και το φετινό Πάσχα, το φετινά Χριστούγεννα ήταν καλύτερα και το Πάσχα θα είναι όλα καλύτερα. Λοιπόν, κύριε Μαγιορκίνη, να σας θυμίσουμε και 5 πραγματάκια. Το Δεκέμβριο, γιατί είχαμε έξαρση των κρουσμάτων, πέρα από την όμικρον φυσικά, γιατί έγινε διασπορά στην κοινότητα από τους εμβολιασμένους. Όλοι οι εμβολιασμένοι έμπηκαν σε κλειστούς χώρους, νόσησαν και αυτοί διέσπηραν παντού τη μετάλλαξη όμικρον. Να σας θυμίσω, αφού λέτε ότι ήταν καλύτερος ο φετινός χειμώνας, ήταν καλύτερα τα φετινά Χριστούγεννα, πόσους διασωληνωμένους έχουμε εκτός ΜΕΘ? Πόσους διασωληνωμένους έχουμε εντός ΜΕΘ? Γιατί εκτοξεύτηκαν τα κρούσματα φέτος? Πόσοι θάνατοι? Και μην ξεχνάμε αυτά που είπε και ο Νίκος πριν στο live του για τον κύριο Τζανάκη, που τελικά παραδέχονται αυτά τα οποία λέμε εδώ και 1,5 χρόνο. Και το μόνο που κάνατε ήταν να λιδωρείτε, να προχωρείτε σε δολοφονία χαρακτήρων, να μας βάζετε τρελούς και τελικά αυτά τα οποία λέγαμε τα λέτε τώρα εσείς οι ίδιοι και απλά χασκογελάτε ή απλά σκύβρετε το κεφάλι. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτή τη χώρα είναι πρωτοβάθμια περίθαλψη, δυνατό νοσοποιητικό σύστημα το οποίο επιτυχάνεται από τόνωση της ψυχολογίας, από άθληση, από συναίσθημα, από σωστή διατροφή, άθληση. Και το μόνο που κάνει η κυβέρνηση, το μόνο που κάνει και η αντιπολίτευση, το μόνο που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το μόνο που κάνει το ίδιο το σύστημα είναι να προχωρεί σε εγκλήματα. Ποια είναι αυτά τα εγκλήματα? Διώξατε χιλιάδες υγειονομικούς. Κανείς δεν νοιάστηκε αν έχουν να φάνε, αν ζουν, αν πέθαναν. Στα κανάλια δεν ακούγεται τίποτα. Οι πολιτικοί το μόνο που κάνουν είναι να τους κοροϊδεύουν. Χτες που χιόνισε, ένας δημοσιογράφος από το Open έβγαινε και έλεγε που απομείναμε μόνοι, εγκλωβιστήκαμε για 22 ώρες. Ναι, εγκλωβιστήκατε για 22 ώρες. Οι άνθρωποι αυτοί 5 μήνες είναι απλήρωτοι. Μοιαστήκατε, κύριε δημοσιογράφε? Μόνο να προσκυνάτε, ξέρετε. Λοιπόν, πόσοι υγειονομικοί οι οποίοι εμβολιάστηκαν είναι τώρα νοσούνται στα σπίτια τους και έχει καταρρεύσει το σύστημα υγείας?
και τα νοσοκομεία. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Πόσοι νοσήσατε εμβολιασμένοι? Να μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Βασιλακόπουλος, αυτός ο αγαπημένος μας, τι βγήκε και είπε την πρώτη εβδομάδα? Κάντε rapid test για να βγουν αρνητικά και μην κάνετε μοριακά, γιατί θα είναι θετικά. Τι καταλάβατε λοιπόν? Τι λέγαμε για τα rapid test, τα self test, τα μοριακά από πέρυσι, από αρχές του 21? Αγαπητό μου σύστημα, αγαπητοί μου συνάνθρωποι, για να εντοπίσουμε έναν ιό, η καλύτερη μέθοδος είναι η RT-LAMP και όχι η RT-PCR. Και φυσικά όσα λέγαμε και για τα rapid test, πριν μια εβδομάδα ο κ. Βασιλακόπουλος γενικά το παραδέχτηκε. Κάντε rapid test για να βγαίνουν αρνητικά. Για ένα γυνάτι πολιτικό, για ένα πείσμα, για ένα πείσμα αντιδημοκρατίας, της πολιτικής ηγεσίας, που θα έπρεπε να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και να νοιάζεται για τον κόσμο, 7.500 συμπολίτες μας υγειονομικοί βρέθηκαν στον δρόμο με την απειλή μόνιμης απόλυσης από το δημόσιο. Θυμηθείτε όταν ήταν υπουργός ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε «Εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα προχωρήσω σε άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα». Να η κερκόπορτα έρχεται για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Τώρα ξεκινάει από τους υγειονομικούς, αύριο θα πάει στους δασκάλους, μεθαύριο θα πάει στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Αλλά ποιος νοιάζεται? Νομίζετε ότι όσοι είστε με το αφήγημα, με το επίσημο, τώρα νομίζετε ότι είστε καβάλα στο άλογο. Όταν όμως το επίσημο αφήγημα δεν θα σας χρειάζεται πλέον, ή όταν ένα επίσημο αφήγημα καταρρεύσει, τότε θα βρεθείτε κι εσείς στη θέση που είναι οι 7.500 υγειονομικοί από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό σας μιλάω τόσο καιρό για ενσυναίσθηση. Γι' αυτό σας μιλάω σχεδόν 1,5 χρόνο για το καράβι που πάει στα βράχια. Αλλά τότε δεν με άκουγε κανένας, τότε ήμουνα ένας τυχάρπαστος. 7.500 λοιπόν συμπολίτες υγειονομικοί έχουν ουσιαστικά απολυθεί. Και το αστείο είναι ότι αυτοί οι ίδιοι υγειονομικοί δεν είχαν νοσήσει στους χώρους εργασίας τους, διότι είναι το κομμάτι αυτό των υπαλλήλων που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να προστατευθούν. Και μην μου πείτε γιατί έχουν νοσήσει οι υπόλοιποι εμβολιασμένοι. Πέφτει το νοσοποιητικό σας, το πρώτο πράγμα. Δεύτερο, όταν από τους 10 άτομα προσωπικό που χρειαζόταν για να την εύρυθμη λειτουργία ενός νοσοκομείου έχουν μείνει 5 και έχουν αυξηθεί τα κρούσματα λόγω της μετάλλαξης όμικρον, πόσο να αντέξουν κι αυτοί? Το αστείο είναι ότι πλέον καθημερινά βλέπω το αφήγημα να καταραίει και τους επιστήμονες που ήταν στην Επιτροπή Σοφών να βγαίνει και να λένε αυτά τα οποία έλεγα εδώ και τόσο καιρό. Μου έρχεται στο μυαλό μια σκέψη. Μήπως τελικά γίνετε κι εσείς ψεκασμένοι? Μήπως τελικά γίνετε κι εσείς αρνητές? Σας αρέσουν οι ταμπέλες? Ή τα κάνει ο COVID? Θα σας μιλούσα για Ομόνια, να δούμε τι λάθη έχουν γίνει, να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι σώζεται. Τίποτα. Τίποτα, δυστυχώς. Κύριε Μαγιορκίνη, αν εσείς νομίζετε ότι με το να μπερδεύετε τον κόσμο με έννοιες οι οποίες είναι για άλλα είδη ιών,
έτσι ώστε να περάσετε τη συνέχεια του αφηγήματος περί χρησιμότητας των εμβολίων, γελιέστε. Δεν σας τιμάει να μιλάτε σε μια συνέντευξη από τη μία, να ξεκινάτε τον πρόλογό σας και να λέτε «Δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανοσία γέλης και ήταν απλά η ελπίδα μας». Απλά το θέμα είναι ότι με αυτή την φρούδα ελπίδα που δεν είναι δυνατόν να υφίσταται σε έναν επιστήμονα κορυφής αιχμής όπως εσείς, ο οποίος διοικεί τη χώρα στο κομμάτι της επιδημιολογικής μελέτης με 3 εκατομμύρια ευρώ το 2021, να μιλάει για ελπίδα όταν τα επιστημονικά δεδομένα και του κυρίου Τσιόδρα μιλάνε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανοσίας αγέλης. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγωγής εμβολίου για ιούς που μεταλλάσσονται συνέχεια. Τόσο καιρό ψέματα. Ως πότε? Και ως πότε εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι θα δεχτούμε ή θα δεχόμαστε να μας κοροϊδεύουν? Ως πότε εμείς θα δεχόμαστε να μην ζητάμε ευθύνες? Ο Νίκος κάνει έναν υπέροχο αγώνα. Δίπλα του είμαι και δίπλα του θα είμαι. Διότι εμείς δεν κοιτάμε ούτε πολιτικές καριέρες, ούτε κοιτάμε οικονομικά ωφέλη, ούτε κοιτάμε κοινωνική καταξίωση. Κοιτάμε το καλό της χώρας, διότι εμείς είμαστε περαστικοί, όπως όλοι μας. Αύριο έχουμε να παραδώσουμε αυτή την κοινωνία και αυτή τη χώρα στα παιδιά μας. Και αυτό το πράγμα είναι πιο μεγάλο από τη δικιά μας τη ζωή. Δεν με ενδιαφέρουν κόμματα. Τα αφήνω για εσάς. Με ενδιαφέρει να ζω σε μια κοινωνία η οποία θα κοιτάει το καλό του ανθρώπου. Διότι αύριο, και θα σας το βγάλω στις επόμενες μέρες αυτό, το αύριο που έρχεται, να μιλήσω λίγο σαν ολογόμενο για επίλογο, αυτό που έρχεται είναι εισπνεώμενα εμβόλια, είναι τσιπάκι που να έχει μέσα εμβόλιο το οποίο θα είναι, έχει ντεπό εφέκτα, έχει συγκεκριμένες δόσεις που θα βγαίνουν και θα είναι ή από το στόμα ή από τη μύτη. Είναι φαγόσιμα, βρόσιμα εμβόλια. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να συνεχιστεί το αφήγημα. Το θέμα είναι, εμείς θα το αφήσουμε όταν όλα τα επιστημονικά δεδομένα μιλάνε για την ανωτερότητα του ανοσοποιητικού συστήματος μέσω της φυσικής νόσησης εναντί αυτών των σκευασμάτων τα οποία μέχρι τα σημερινά δεδομένα δεν δείχνουν να έχουν αποτέλεσμα. Είναι ώρα για περισυλλογή και για όσους είναι ανεμβολίαστοι, αλλά και για όσους έχουν κάνει εμβόλιο, μία, δύο ή τρεις δόσεις. Σιγά σιγά βγαίνουν τα δεδομένα. Αυτά τα οποία λέγαμε, όπως σας έλεγα τον Μάρτιο, τον Απρίλιο για τις μυοκαρδίτιδες, που βγήκαν τελικά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Έτσι και αυτά που λέγαμε τον Αύγουστο, που τα δημοσιεύσαμε και πήγαν σε πολλές χώρες μέσω μεταφράσεων, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος μας βοήθησε στις μεταφράσεις. Βγαίνουν σιγά σιγά. Τα ακούσαμε από την Αγγλία, από τον ΕΜΑ, από το Ισραήλ, ότι ο εμβολιασμός, αυτά τα συγκεκριμένα σκευάσματα, ρίχνουν το νοσοποιητικό και αναζωπηρώνουν αυτοάνωσα νοσήματα. Ώρα λοιπόν να σκεφτούμε όλοι μαζί, και φυσικά και η ίδια πολιτική ηγεσία να σκεφτεί. Όλοι μας. Πού πάμε? Τι κάνουμε? Καλό σας βράδυ.